Η κυβέρνηση του Πασόκ έχει ημερομηνία λήξης και ο πρωθυπουργός της χώρας είναι ήδη σε εφεδρεία, τόνισε ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Αλέξης Τσίπρας, στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου στα πλαίσια της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, εξαπολύοντας βέλη προς την ηγεσία της χώρας για την πολιτική που ακολουθεί και πραγματοποιώντας ταυτόχρονα την πρόβλεψη πως η κυβέρνηση αυτή δεν θα προλάβει να ψηφίσει προϋπολογισμό. Και το δίλημα που θέτει ο κ. Παπανδρέου δεν είναι η πρώτη φορά που θέτει εκβιαστικά διλήμματα στον ελληνικό λαό. Πορεύεται 2 χρόνια θέτοντας εκβιαστικά διλήμματα, πλαστά. Τι μας έλεγε, ο μνημόνιο ή η Κρακοβία? Λέγαμε ότι δεν υπάρχει διάζευξη, υπάρχει σύζευξη. Το μνημόνιο μας οδηγεί στην Κρακοβία. Αποδείχτηκε. Τώρα τι λέει? Λέει ευρώ ή φτώχεια. Η κυβέρνηση αυτή, η κυβέρνηση του κ. Παπανδρέου έχει ημερομηνία λήξης ήδη. Ο κύριος Παπανδρέου είναι ήδη σε εφεδρεία πρωθυπουργός και έχουν ήδη ετοιμάσει τα διάδοχα σχήματα. Δεν πρόκειται να ψηφίσει προϋπολογισμό αυτή η κυβέρνηση. Δεν πρέπει όμως και εμείς να την αφήσουμε και να τους αφήσουμε να προχωρήσουν σε αυτά τα σχέδιά τους. Αυτός ο φαύλος κύκλος δεν σταματά. Και δεν πρόκειται να υπάρξει πάτος στο βαρέλι όσο οι εφαρμοζόμενες πολιτικές δεν αντιμετωπίζουν τις θεμελιώδεις αιτίες της κρίσης. Αυτή όμως η κακή εξέλιξη, η κακή τύχη, η κακή συγκυρία για τη χώρα μας την καθιστά ταυτόχρονα και οδηγό των εξελίξεων. Υπό την έννοια ότι αν το πειραματόζω αντιδράσει, αν το πείραμα δεν πετύχει, αν οι κοινωνικές αντιδράσεις ακυρώσουν αυτό το πείραμα, θα δημιουργηθούν σημαντικές προϋποθέσεις για να ανατραπεί αυτή η πολιτική, όχι μόνο στην Ελλάδα. Ο κύριος Τσίπρας τόνισε πως η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ αφορά τη δημιουργία ενός συνασπισμού σωτηρίας με τη συγκέντρωση όλων των αριστερών και προοδευτικών δυνάμεων της χώρας, πραγματοποιώντας άνοιγμα σε όλους τους πολιτικούς σχηματισμούς που βρίσκονται στα αριστερά του πολιτικού χάρτη. Με τα δύο μεγάλα κόμματα δεν μπορεί να υπάρξει καμία τέτοια συνάντηση. Είναι πλέον φανερό ότι βρισκόμαστε σε μία νέα ιστορική φάση, σε μία ιστορική τομή σε παγκόσμια κλίμακα. Η οικονομική κρίση που ξέσπασε το 2008 αλλάζει τις παγκόσμιες ισορροπίες, επανακαθορίζει το ρόλο των παγκόσμιων δυνάμεων. Αγωνιζόμαστε για να τα αλλάξουμε όλα και όχι για να επιστρέψουμε στα χρεοκοπημένα πρότυπα του παρελθόντος, που έχουμε ως βασική στρατηγική τη συγκρότηση ενός νέου συνασπισμού εξουσίας. Ένας συνασπισμός πολιτικών και κοινωνικών δυνάμεων που θα εκφράζει κοινωνικές ανάγκες και θα εκπροσωπεί τις κοινωνικές δυνάμεις, τα στρώματα εκείνα που σήμερα συμπιέζονται. Που θα συμπυκνώνει το σύνολο, χωρίς αποκλεισμούς και εξαιρέσεις, των αριστερών και προοδευτικών δυνάμεων του τόπου, που μάχονται τη λέλαπα του μνημονίου και που θα εκφράζει την πλειοψηφία του λαού μας. Αναφερόμενο στα νέα μέτρα και τη φορολόγηση ακινήτων, ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ χαρακτήρισε χαράτσι το νέο αυτό μέτρο, όπως και το μεγαλύτερο έγκλημα που θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί την εκποίηση δημόσιας περιουσίας, προειδοποιώντας κυβέρνηση και επενδυτές να μην προχωρήσουν σε μια τέτοια ενέργεια. Το χαράτσι αυτό δεν πρέπει να εφαρμοστεί. Και πρέπει να ενταθεί η πίεση των κοινωνικών δυνάμεων, των λαϊκών αντιδράσεων, των οργανωμένων λαϊκών αντιδράσεων για να μην εφαρμοστεί αυτό το άδικο μέτρο, αυτό το άδικο χάρτη. Στο θέμα της εκποίησης της δημόσιας περιουσίας. Αυτό θα είναι μεγαλύτερο έγκλημα από το έγκλημα του μνημονίου σε σχέση με ό,τι έχει εφαρμοστεί μέχρι σήμερα. Καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για ένα οικονομικό έγκλημα που μόνο οικονομικοί δολοφόνοι θα μπορούσαν να προχωρήσουν. Και εμείς προειδοποιούμε και τη σημερινή κυβέρνηση να μην προχωρήσει, διότι οι επόμενες δεκαετίες, τις επόμενες δεκαετίες θα στηθούν ποινικά και ειδικά δικαστήρια για αυτές τις επιλογές, αλλά προειδοποιούμε και τους επενδυτές. Προειδοποιούμε τους επενδυτές ότι θα χάσουν τα χρήματά τους.
Τέλος, ο κ. Τσίπρας επισήμανε πως δεν μισεί αλλά νοσταλγεί το ΠΑΣΟΚ, το οποίο δεν υπάρχει πια, αλλά έχει μετατραπεί σε κόμμα του μνημονίου, κάνοντας λόγο για εγχώριες και εξωτερικές δυνάμεις διαπλοκής που πιστεύουν πως θα εφαρμόσουν την πολιτική τους κάτω από το μανδύα της συνένωσης των δύο μεγάλων κομμάτων. Και κανένα πολιτικό σχέδιο δεν βγαίνει με τις σημερινούς σχετισμούς και με μια κυβέρνηση που έχει χάσει κάθε αξιοπιστία. Συνεπώς, αν θέλετε να ανακαλύψετε τα σχέδια αυτά, δεν έχετε παρά να διαβάσετε πίσω από τις γραμμές των κεντρικών άρθρων στις μεγάλες κυκλοφορίες εφημερίδες. Δεν έχετε παρά να διαβάσετε πίσω από τις λεκτικούς εκβιασμούς των εκπροσώπων της Τρόικας. Εγώ δεν μισώ το ΠΑΣΟΚ. Ίσα-ίσα, τον νοσταλγώ, αλλά δεν υπάρχει πια ΠΑΣΟΚ, διότι η ηγεσία του δεν είναι ΠΑΣΟΚ.